Όμως αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί το λέω πριν τον Καμένο και δεν θα το ξεχάσω, αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση χθες στην Επιτροπή από όλα. Και δεν μου απήντησε ο Σκουλέτσης ούτε σε αυτό. Προσέξτε. Και το λέω προς τους σοφούς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που τώρα με βλέπουν. Βγαίνει ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και συγκυβερνήτης. Και κάνει ο ίδιος δήλωση και λέει: εμείς βάζουμε ως όρο για να ψηφίσουμε τον Κλειστέρνη να μπει πλαφόν 30%. 30%. Αρχίζω σενάριο, αν θα περάσει, όχι ο Κλειστέρνης κτλ. Πάω στη Βουλή να δω τι θα πει ο Σκουρλέτης για το θέμα που έθεσε ο Πάνος ο Καμένος ως συγκυβερνήτης του. Καμία απάντηση στον Σκουρλέτη. Ούτε θετική ούτε αρνητική. Μηδέν. Ασχολίαστο. Σαν να μην το πω Καμένος. Σαν να είναι ο Καμένος ο κανένας, ρε παιδάκι μου, τίποτα τη χώρα, μηδέν. Ρωτάω εγώ, ρε παιδιά, εδώ λέει ο συγκυβερνήτης σας, δεν το ψηφίζει, δεν ανησυχείτε. Απάντηση, όχι, αφού το ψηφίζει το κουκουέ. Δηλαδή, αφού το κουκουέ ψηφίζει, άρα δεν έχουμε ανάγκη τον Καμένο, άρα έχουμε γραμμένο τον Καμένο. Δεν λέω τώρα που γιατί είμαστε τηλεόραση που είναι λίγο, ας πούμε, δεν θα ανακοινώσουμε. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, στα παλιά μας τα παπούτσια. Προφανώς κάπου χειρότερα. Άρα τι σημαίνει λοιπόν αυτό που σας είπα τώρα. Το συγκυβερνήτη του. Το συγκυβερνήτη του. Δεν του κάνουν τη χάρη ούτε να του πούνε γιατί διαφωνούν με τον όρο που βάζει. Θα τον κατεβάσουν. Τον έχουν ένα παιδάκι του πεταματού σκουπίδι. Εγώ θέλω να το πω στον κύριο Ζαχαριάδη. Δεν εγώ που ξέρετε τα σήματα μου τον Καμένο. Δεν ανέχομαι να τον κάνετε σκουπίδι. Ήτανε κάποτε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μην τον κάνετε σκουπίδι, ρε παιδί, τον Καμένο. Λυπηθείτε το και λίγο. Λίγο σεβασμός πες του. Πάνω μου, δεν πειράζει, δεν θα βάλουμε το 30%. Έχουμε το κουκουέ, δεν πειράζει. Εμείς στεναχωριέ, θα βρούμε κάτι άλλο. Όχι, μην απαντάτε και καθόλου στον Καμένο. Ολόκληρο Καμένο είναι, έλεος. Τα σκόπια δίνει σήμερα. Δεν θα μπορέσουμε να κλείσουμε ποτέ. Τελευταία κουβέντα από εσάς, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι, γιατί δεν... Είμαστε μισή ώρα στον αέρα. Εγώ προσπαθώ να αντιπαρατεθώ με τον κύριο Γεωργιάδη σαν ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει, ας πούμε, μία ρητορική απέναντι στον κύριο Καμένο. Εγώ από θέση αρχής δεν μπορώ να μιλήσω στο όνομα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Έχετε βεβαίως, το 30%. Βεβαίως θα είναι. Το 30%. Ένα λεπτό. Θα την πω τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι αυτό το οποίο δρομολογείται προς ψήφιση. Σε αυτό, μόνο σε αυτό το άρθρο, έχουμε διαφοροποιημένη άποψη. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν συνιστά μείζον πολιτικό ζήτημα. Φυσικά, άρα λοιπόν, έχουμε. Ανεξάρτητα από το άρθρο, το κουκουέ, μακάρι να ψηφίζατε κι εσείς. Αφού περνάει το κουκουέ, αφού περνάει το θέμα, όπω θέλετε εσεί, και ευθύνε τον Καμένο. Φυσικά, τι θα πειράξει. Εδώ σα λέω τι κάνει η βούληση τη δική μα και τα λοιπά. Λοιπόν, κάνει σόου ο κύριο Γεωργιάδη. Δεν είναι δουλειά μου και αρμοδιότητά μου και το ξεκαθαρίζω να απαντήσω. Εγώ εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου και τις βασικές κυβερνητικές επιλογές και βεβαίως θεωρώ ότι με τον κύριο Καμένο έχουμε μια καλή συνεργασία. Αλλά από εκεί και πέρα. Την τέλεια, ορμαντικά από εκεί και πέρα. Πάει μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Οι συνεργασίες κάποτε τελειώνουν όμως. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος άλλου κόμματος ή άλλου πολιτικού προσώπου εκτός του κόμματός μου. Έτσι, αυτό θέλω να είναι σαφές. Ο κύριος Γεωργιάδης. Θα το κλείσουμε εδώ λοιπόν το κεφάλαιο. Σαν τηλεοπτικό κεφάλαιο είναι πολύ ευχάριστο. Σαν πολιτικό περιεχόμενο, κατά τη γνώμη μου, είναι επικίνδυνο. Αυτό το οποίο κάνει. Εντάξει. Κίνδυνο που αποκαλύπτει ότι έχετε γραμμένο τον Καμένο. Θα πρέπει να βάλουμε μία τελεία στην κουβέντα μας. Κάνετε ένα κράμα. Δεν βρίσκεται λογικό σε μια κυβέρνηση συνεργασία να λέει ο ένας κυβερνητικός εταίρος θέλω αυτό και ο άλλος κυβερνητικός εταίρος να το αγνοεί. Το βρίσκεται λογικό έτσι αυτό. Υπάρχει μια διαφορετική άποψη σε αυτό το ζήτημα. Είναι τόσο τρομερό. Όταν συγκυβερνούσε. Να βάλουμε λοιπόν. Γράφει ο ένας ως κυβερνήτη. Με το Πασόκ και με το. Δεν φέραμε τίποτα που δεν ήθελε το Πασόκ. Συμφωνούσατε σε όλα. Τα ψήφιζαν όλοι πριν όλα. Πάμε όλοι, στη Βουλή, όλα. Επειδή ήμουν υπουργός εκεί σας λέω, πριν πάμε στη Βουλή, εάν έλεγε το Πασόκ, αυτό το θεωρώ εγώ σημαντικό για μένα και δεν το θέλω, δεν πήγαινε μάλιστα, στη Βουλή. Να πούμε λοιπόν μια καλημέρα εδώ. Έτσι κάθεται ο λόγος της συνεργασίας. Κύριε Ζαχαριάδη. Όχι αφού με ψήφισε. Αλλά πάτω στο λαιμό το Καμένο. Πρέπει να σας ευχαριστήσουμε. Δεν έχουμε άλλο τηλεοπτικό χρόνο. Το γνωρίζετε και οι δύο πόσο πιεζόμαστε. Κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα.